Μακαριότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος δέχεστε την κάμερα του Αλφα αυτές τις Άγιες Μέρες. Χαιρόμαστε που σας υποδεχόμαστε εδώ στο Πατριαρχείο. Σας ευχόμεθα καλή επιτυχία στο έργο σας και στην αποστολή σας και μάλιστα κατά τη διάρκεια των Αγίων ημερών του Πάσχα. Ευχαριστώ. Και θέλω να μου πείτε, η επίσκεψή μας φέτος, αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, συμπέφτει με την αναστήλωση του Πανάγιου Τάφου, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα φέρει εδώ περίπου, από ό,τι μας έχουν πει σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, περίπου 10 εκατομμύρια πιστούς. Τι έχετε να πείτε για την αναστήλωση, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός εδώ για τα Ιεροσόλυμα και για την ανθρωπότητα? Το αν θα φέρει αυτό το μεγάλο αριθμό δεν το γνωρίζω εγώ. Την οποία σημασία ότι όντως η αναστήλωση και η ανακαίνιση του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου είναι ένα σημαντικό γεγονός, μάλιστα για την ιστορία της Εκκλησίας, για την ιστορία του ιδίου του Ιερού Μνημείου, αλλά και για την περιουράγουσα εδώ πολιτική κατάσταση. Είναι ένα σημείο εις αγαθών και εννοώ με αυτό ότι έδωσε ελπίδα εις τους ανθρώπους, και η ελπίδα είναι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν διαφωνίες και κατορθώσουν να υπερβούν τους εαυτούς τους, τότε τα πάντα είναι δυνατά. Και αυτό το οποίο επετεύχθη είναι ότι το αδύνατο να γίνεται δυνατό. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε έρθει εδώ και ο Πρωθυπουργός μας στα εγγένεια του Κουβουκλίου. Είχατε επικοινωνία? Πώς ένιωσε ο ίδιος, πώς είδε αυτή την αναστήλωση, και αν είχατε και ευκαιρία να τα πείτε και οι δυο σας? Γιατί θέλουμε οι δεσμοί Εκκλησίας με την ελληνική κυβέρνηση να είναι καλοί. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πάντοτε είχε άριστες σχέσεις με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις πολιτικές ηγεσίες, διότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι μόνο ένας εκκλησιαστικός πανάρχιος θεσμός, αλλά είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο πνευματικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκκλησιαστικό βεβαίως, και εθνικό του γένους μας και του έθνους μας. Συνεπώς η παρουσία του κύριου Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος εξ υπαρχής έδειξε μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον και η συμβολή του ήταν πραγματικά ουσιαστική. Η δε παρουσία του ήταν αυτή που επεσφράγισε ακριβώς το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε για τον Πανάγιο Τάφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.